Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το Λουκά του Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 913, από το 28 εδάφιο, αδερφοί, το θήτε κεφάλαιο. Μετά δε τους λόγους τούτους, παρήρθον έως 8 ημέρε και παραλαβών των Πέτρων και Ιωάννη και Ιάκωβων, ανέβη στο όρος για να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφχετο, ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού, και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά, εξαστράπτοντα. Και ειδού άνδρες δύο συνελάλουν μετ' αυτού, ήτινε σύσαν Μωυσής και Ηλίας. Ήτινε φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού, το οποίο έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και μετ' αυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου, και ότε εξύπνησαν, είδον τη δόξαν αυτού, και τους δύο άνδρες τους ισταμένους μετ' αυτού. Και ενώ αυτοί εχωρίζονται από αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν. Επιστάτε, καλόν είναι να είμεθα εδώ, και ας κάμουμε τρεις σκηνάς, μία για σε και για τον Μωυσή μία και μία για τον Ηλίαν. Μη εξεύρον τη λέγει. Ενώ δι' αυτός έλεγε ταύτα, ήλθε νεφέλη και επεσκίασε αυτούς και φοβήθησαν ότε εισήλθον εις την νεφέλη και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Και αφού έγινε η φωνή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί αισιώπησαν. Και προς ουδένα είπων εν εκείνες τις ημέρες ουδέν εξ όσων είδων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται η ώρα, αδερφοί, έρχεται η ώρα και παράλαβε ο Κύριος τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο όρος. Τι να κάνει, να δουν την ωραία θέα που έχεις από ψηλά. Αδελφοί, ανεβήκανε για να προσευχηθούν. Και πρέπει και εμείς να ανεβούμε στο όρος της προσευχής. Το ταμείο μας. Το προσωπικό ταμείο, αδελφοί. Να ανεβούμε πάνω σε αυτό το όρος, αδελφοί. Σε αυτό το όρος θα έρθουμε σε συνάντηση με τον Κύριο. Σε αυτό το όρος θα μας λυθούν οι απορίες μας. Σε αυτό το όρος θα έρθει πιο κοντά ο Χριστός, αδελφοί, να τον δούμε. Να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρουμε. Γιατί έχουμε απόσταση από τον Κύριο. Και πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Καλούμε θα, αδελφοί, να την κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και αυτή η προσπάθεια είναι κατά Κύριο Λόγο στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου. Ο Κύριος έθεσε τέσσερις στήλους. Τη διδαχή των Αποστόλων. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, αδελφοί. Πολλές οι διδασκαλίες. Μεγάλο πλήθος, των διδασκαλιών, αδελφοί. Κι όμως οι μαθητές πρέπει να μείνουν σε μία. Σε μία διδασκαλία, τη διδαχή των Αποστόλων. Να κρατήσουμε το λόγο αυτό το που πήραμε, που νιώσαμε, που γνωρίσαμε, καθαρό, αδελφοί. Να μην το κάνουμε έτσι καλοπίσματα, Να προσθέσουμε. Να αφήσουμε τον Κύριο να προσθέσει τα δικά του τα καλοπίσματα, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, Να ζητήσουμε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Να ζητήσουμε σαν εκκλησία να σηκώσει ο Κύριος εργάτας. Ο αγρός είναι μεγάλος, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για να έχουμε και ωραία αποτελέσματα. Να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Και τότε να δείτε τι ωραία θα είναι η εκκλησία. Έχουμε ανάγκη και έχουμε. Καμιά φορά νομίζουμε ότι κατέχουμε ενώ δεν κατέχουμε. Γιατί δεν κατέχουμε, γιατί δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Πρέπει να αφήσουμε τον Ιησού, αδελφοί, να μας πάρει από το χέρι. Εγώ λέω τον Εμμάνουελ, έλα. Όχι, λέει. Έλα. Όχι. Και όταν κουράζεται και δεν μπορεί άλλο, τότε πέφτει στην αγκαλιά, Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Και εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε. Να αφήσουμε τον Κύριο να μας πάρει στην αγκαλιά Του, να μας ανεβάσει στο όρος της προσευχής, αδελφοί, και να δούμε τη δόξα Του. Εδώ ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αδελφοί, βλέπουν τον Κύριο να αλλάζει. Τι, άρχισαν να βλέπουν μια δόξα, μια λάμψη, Μεταμορφώθη ο Κύριος έπροσθεν αυτό, Και ήταν ωραίο. Το αποτέλεσμα θα είναι ωραίο. Όταν πλησιάζεις τον Κύριο, είναι ωραίο. Έρχεται ο πονηρός και σου λέει, μη πας, φτάνουν 10 λεπτά προσευχής. Ενώ εσύ έχεις μέσα σου να πας την προσευχή, σου βάζει άλλα να κάνεις, Για να μην πλησιάσεις τον Κύριο, να μην πάρεις. Και εδώ βέβαια έπαιρνε δύναμη ο Κύριος και επιβεβαίωση ότι, γιατί τον λέγανε ότι θα πρέπει να πάει στην Ιερουσαλήμ και να πάθει πολλά από τον ιερέων και γραμματέων και να σταυρωθεί. Για μέλλοντα το μιλούσαν, αδελφοί. Μα είναι δόξα αυτό. Κι όμως, εκεί ήταν, αδελφοί, κρυμμένη η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας, αδελφοί, είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Η ελευθερία του ανθρώπου, αδελφοί, είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι αλλού, δεν είναι στη γνώση των τα γράμματα, να τα ξέρω απ' έξω. Καλά είναι να ξέρουμε βέβαια το λόγο, αλλά δεν είναι στη γνώση. Αλλά είναι πάνω, το μυστικό είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο άνθρωπος, εάν κοιτάξει οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του στο σταυρό και δώσει το φορτίο του, θα ελευθερωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πρέπει συνέχεια, εμείς που το γνωρίσαμε, που γνωρίσαμε αυτό το μυστικό, πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε ένα φορτίο, έχουμε ένα πόλεμο με τον ίδιο μας τον εαυτό, ο οποίος αντιστέκεται, αυτή η σάρκα, αδελφή, πάντοτε αντιστεκότανε και πάντα θα αντιστέκεται. Γι' αυτό και ο Κύριος την απέκλεισε από το να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, Σάρκα, λέει, και αίμα δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και αυτή αντιστέκεται. Γι' αυτό και ο εχθρός, αδελφοί, συνεργάζεται πολύ καλά με τη σάρκα. Με ποιανού σάρκα, με τη δικιά μου. Με τη δικιά μου τη σάρκα. Έρχεται ο εχθρός και συνεργάζεται. Γι' αυτό πρέπει ο πνευματικός ο άνθρωπος να βρίσκεται στην θέση του, στη σκοπιά του, ώστε να μπορεί να αντισταθεί, αδελφοί, σε αυτό που πάει ενάντια στο πνεύμα, για να μπορέσει να ζήσει. Να μην μας κυριεύσει, δηλαδή, η αμαρτία. Κάποτε μας είχε κυριευμένους, μας πήγαινε όπου ήθελε. Όποτε ήθελε. Και τώρα το ίδιο θέλει να κάνει. Πάλι να μας ξανακυριεύσει. Και καλούμεθα εμείς μέσα από αυτούς τους 4 στήλους που έθεσε ο Κύριος, μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, μέσα από την κοινωνία με τους αδερφούς, μέσα από την κλάση του άρτου και μέσα από τις προσευχές, να φτάσουμε στο σημείο αυτό, αδερφοί, που θα έχουμε δύναμη να αντισταθούμε. Ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία, Από τη στιγμή που κάποιος ενδύθεται τον Χριστό, έχει την εξουσία και μπορεί να αντισταθεί, Γιατί δεν μπορεί όμως πολλές φορές? Γιατί είναι νήπιο. Όταν είμαστε νήπια, αδελφοί, δεν μπορούμε να αντισταθούμε και χρειαζόμαστε βοηθούς. Δόξα στον Κύριο. Τα δεντράκια, τα μικρά, αδελφοί, πάντοτε τα βάζουν μια κολόνα, ένα ξύλο πιο δυνατό,
το δένουν πάνω σε αυτό το ξύλο για να μην το πάρει ο άνεμος, να μην το πάρει η βροχή, αλλά να μείνει σταθερό και να μεγαλώσει και να απλώσει οι ρίζες. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έβαλε στην Εκκλησία. Θα μπορούσαμε χωρίς την Εκκλησία. Ένα βέλος του εχθρού κάποτε, όταν ήμουν νέος στην πίστη, λέει, φύγε 20 μέρες από την Εκκλησία, μην πας καθόλου σε αυτούς. Μείνε μόνος σου. Για ποιο λόγο? Να μην πάω στα αδέρφια μου που δεν με κάναν τίποτα, με αγαπάνε και τους αγαπάω. Γιατί? Γιατί τώρα να κάνω 3 εβδομάδες, ας πούμε, απόσταση να κρατήσω? Υπάρχει κάποιος λόγος? Ήταν ευέλος, αδερφοί, Μείνε μόνος σου. Κλείσε και τα τηλέφωνα. Κλείσε και το θύρο τηλέφωνο να μας χτυπήσει το κουδούνι να μην ανοίξεις. Και μείνε μόνος σου στο δωμάτιό σου μέσα. Και μετά, ξέρετε, και μόλις το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αρχίζει ο βομβαρδισμός. Σιγά σιγά. Βομβαρδίζεται ο άνθρωπος από τα βέλη του εχθρού. Δεν σε αγαπάνε. Βλέπεις, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο. Μόλις πάει και το πάρει κάποιος τηλέφωνο, βλέπεις, θέλουν να σε κάνουν έλεγχο. Γι' αυτό σε παίρνουν τηλέφωνο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Και ο άνθρωπος, αδελφή, καίγεται μέσα του. Να προσέχουμε. Να μην δεχόμαστε τέτοιες σκέψεις, να κλεινόμαστε μόνοι μας. Αλλά εμείς είμαστε ανοιχτό βιβλίο. Και θέλουμε να είμαστε μαζί με τους αδελφούς, Δόξα στον Κύριο. Πού είναι η χαρά μας, Εγώ θυμάμαι, αδελφοί, παντρεύτηκα Σαββάτο και δεν πήγα γαμήλιο ταξίδι. Την άλλη μέρα το πρωί στην εκκλησία. Πού θα πήγαιναμε? Α, τώρα πήρα γυναίκα, άντε, γυναίκα ανηφεύστη, κράταμε παρατημένο. Όχι, καλή μου, αδελφοί, αυτό δεν είναι πνεύμα Θεού, Δόξα στον Κύριο. Θα πάμε στην εκκλησία. Κυριακή ημέρα, αδελφοί, θα την αφήσουμε? Πολύ εύκολα τα αφήνουμε μερικά πράγματα, δεν πειράζει μια φορά άμα δεν πάμε. Αυτό όμως το δεν πειράζει, αδελφοί, το μία φορά δεν πειράζει, κρατιέται. Και σε κάποιο χρονικό διάστημα θα ξανάρθει αυτό. Δεν πειράζει. Μια φορά δεν πειράζει άμα δεν πας. Και εσύ θα έχεις το ιστορικό και βέβαια θα πεις, ναι, δεν πειράζει. Ο Κύριος κάνει χάρη, Και δεν πάλι το επαναλαμβάνουμε. Και ξανά το επαναλαμβάνουμε. Και αυτό μεγαλώνει κάποια στιγμή, Δεν πειράζει άμα δεν πας όλη την εβδομάδα στην εκκλησία. Δεν πειράζει. Και μετά είσαι χάλια. Έτσι πως είσαι, δεν κάνει τώρα. Μπορείς να πάρεις εσύ σώμα και αίμα? Δεν μπορείς, κάτσε σπίτι. Πάει και η Κυριακή. Αδελφοί, να προσέξουμε τους διαλογισμούς. Εδώ ο Κύριος πήρε τους μαθητάς και μεταμορφώθηκε. Ήταν τη δόξα του. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι, αδελφοί, να ανεβούμε στο όνος. Να δούμε τον Κύριο. Να έχουμε συνομιλία με τον Κύριο καθημερινή. Α, κάποτε με μίλησε ο Κύριος. Κάποτε ενήργησε ο Χριστός. Κάποτε είδα το χέρι του Θεού. Τώρα ο Κύριος, δηλαδή, σταμάτησε? Άλλαξε? Δεν μας θέλει άλλο? Πάντοτε, αδελφοί, το λάθος το κάνουμε εμείς. Πάντοτε εμείς διακόπτουμε. Ποτέ ο Κύριος δεν διακόπτει τη σχέση, Πάντοτε εμείς βάζουμε όριο. Αρκεί η ευλογία, Ευχαριστούμε τον Κύριο, να προσέξουμε. Εδώ ο Πέτρος ξύπνησε, λέει, από το ύπνο. Και οι μαθητές, οι υπόλοιποι, και βλέπουν όλο αυτό το σκηνικό, τους δύο τους άντρες τους συσταμένους. Τι χάσανε? Χάσανε αρκετά πράγματα. Από τη στιγμή που κοιμόντουσαν στην παρουσία του Θεού, Αλλά μόλις
Το είδανε όλο αυτό και το ζήσανε. Λέει ο Πέτρος προς τον Ιησού, επιστάτα, καλό είναι να είμαι θα εδώ. Βλέπετε. Δεν είναι καλό που κοιμόμασταν, αλλά τώρα που βλέπουμε, τώρα που ζούμε τον Χριστό, τώρα είναι καλό να είμαι θα εδώ. Γι' αυτό έρχομαστε στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν πηγαίνουμε σαν να μην πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο καφενείο. Και πολλοί εδώ στο BTHM μας λέγανε, πού είσαι, δεν φαίνεσαι. Παίρνα και από εκεί το μαγαζί, να σε δούμε λιγάκι. Λέω, τι να περάσω να κάνω, Να ακούσω βρισκές, να ακούσω κατηγορίες. Να πάρω μερίδα κι εγώ σε πονηρούς οφθαλμούς. Τι να κάτσουμε, αδελφοί, να κάνουμε. Παίρνα, λέγει, από εδώ, χάθηκες. Δεν πηγαίνουμε άλλο, αδελφοί. Δεν πηγαίνουμε άλλο. Και καλά είναι να το κρατήσουμε αυτό. Εάν κάνεις παρέα με Άγιο, Άγιος θα γίνεις. Και άμα δεν κάνεις παρέα με Άγιο, όπως είναι αυτός που κάνει την παρέα, έτσι θα γίνεις. Να προσέχουμε. Να ζητάμε πάντοτε το καλό. Την αύξηση, να έχουμε προοφθαλμόν ότι έχουμε πολύ λίγα. Να μην νομίζουμε ότι έχουμε τα πάντα και τα κατέχουμε όλα, αλλά να έχουμε επίγνωση αυτών των οποίων έχουμε, αδελφοί. Και αυτά που έχουμε είναι πολύ λίγα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Θεωρώ, λέει, τα πάντα σκουπίδι για να γνωρίσω το έξοχο τις δόξες του Θεού, να γνωρίσω τον Χριστό καλύτερα, λέει. Μα εσύ, αδελφέ, με τόσες αποκαλύψεις χρειάζεσαι να γνωρίσεις καλύτερα τον Χριστό. Ναι, αδελφοί, χρειάζεται καλύτερα να τον γνωρίσει. Κατάλαβε ότι αυτό το οποίο ξέρει είναι πολύ λίγο. Και δεν έκανε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Κάτσε κάτω, αδελφέ. Ξέρεις τι με φανέρωσε εμένα ο Κύριος. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος του Θεού, Ξέρετε πώς ενήργησε ο Θεός μαζί μου. Αποστολικό έργο. Αυτά είναι, αδελφοί, ανθρώπινα, Και ο άνθρωπος του Θεού είναι επιφυλακτικός. Δεν παίρνει μερίδα σε τέτοια. Αλλά τι, ζητάει προσευχές. Ο Κύριος να το χαρίσει λόγο. Γιατί δεν ξέρει τι να μιλήσει, Δεν είναι φοβερό, αδελφέ, αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τέτοιο μεγάλο έργο με τέτοιες πολλές αποκαλύψεις, να πολεμήσει με θηρία πραγματικά του κόσμου τούτου και να βγει νικητής και να ζητάει τις προσευχές των απλών αδερφών για να του δοθεί λόγος, γιατί δεν γνωρίζει τι να πει. Και μιλάμε και για έναν και σπουδαγμένο άνθρωπο στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό και εμείς, αδερφοί, να μην έχουμε υπερηφάνεια, αν έχουμε, καλό είναι να μην έχουμε, ότι κάτι έχουμε, αλλά να σκεφτούμε τον εαυτό μας ότι πρέπει να γίνουμε αχροί δούλοι. Και ο αχρίος δούλος, αδελφοί, παίρνει το μισθό του αφού κάνει την εργασία. Τότε αξιώνεται να πει ότι είναι αχρίος δούλος. Πιο μπροστά δεν κάνει να το πει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ, ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, δεν ήξερε τι έλεγε, μας λέει εδώ ο λόγος. Ενώ όμως τα έλεγε, ήρθε μια νεφέλη, αδελφοί, και τους επισκίασε. Και φοβήθησαν, λέει, όταν μπήκανε μέσα στην νεφέλη. Όταν μπήκανε μέσα στην νεφέλη, ήρθε φόβος μέσα τους. Γιατί ήρθε η παρουσία του Θεού, και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται.
Και αυτή είναι η εντολή του Θεού, αδελφοί, σε εμάς όλους. Αυτός είναι ο Υιός μου, αυτή είναι η οδός. Εγώ είμαι η οδός, λέει ο Κύριος, ε. Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, ε. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα. Θες να πας στον Θεό? Θέλεις να πας στον ουρανό? Πρέπει να περάσεις από τον Ιησού Χριστό, ε. Υπάρχουν διδασκαλίες. Μια διδασκαλία λέει ότι ο Κύριος είναι το πρώτο κτίσμα, λέει, του Θεού, ε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί. Τι λέει η Γραφή γι' αυτό? Ότι ο Κύριος είναι το πρώτο κτίσμα. Εδώ τον ονομάζει Υιό, αδελφοί. Σε ένα άλλο σημείο όμως τον λέει Θεό. Σε ένα άλλο σημείο λέει, μέγα λέει το μυστήριο τούτο, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά σημεία που επιβεβαιώνουν ότι ο Ιησούς ο Χριστός είναι ο Θεός, ε. Και επιβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ως έναν Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό να προσέχουμε από τις διδασκαλίες. Τι λέει εδώ? Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούεται. Και εμείς καλούμε τα αδελφοί να ακούμε τον Ιησού Χριστό. Το τέλος. Το τέλος θα είναι, αδελφοί, ότι θα έχουμε μερίδα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο, ε. Φοβερό και εκπληκτικό είναι αυτό, ε. Ο άνθρωπος ο οποίος πιο μπροστά ήταν σε ένα βούρκο όλη του η ζωή, ε, μέσα σε ένα βούρκο λερωμένος, ο βούρκος έχει και την ιδιότητα να σε κρατάει μέσα, δεν μπορείς να βγεις εύκολα από το βούρκο, χρειάζεσαι δύναμη, ε. Ήρθε ο Κύριος και τώρα η υπόσχεση αυτού, αδελφοί, είναι ότι θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Η υπόσχεση αυτού είναι ότι θα πάρουμε νέο σώμα, ε. Δόξα στον Κύριο. Μεγάλα είναι οι υποσχέσεις του, πολύ υψηλές, και αξίζει πραγματικά κάποιος να κάνει αυτόν τον αγώνα, ε. Όχι έναν αγώνα στα τυχαία, ε. Να ζητήσει τον Κύριο πρώτα, να τον γνωρίσει, να δει, είναι ζωντανός ο Θεός. Και μετά να αρχίσει να κάνει αυτόν τον αγώνα, ε. Όχι πιο μπροστά, να αποκτήσω τη γνώση των γραμμάτων και άμα μου αρέσει, θα ακολουθήσω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Γιατί ο δρόμος αυτός είναι στενός και τεθλιμμένος, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορείς δηλαδή με τη δικιά σου, με το δικό σου τον τρόπο, ε, να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να ζητήσεις τον Κύριο. Πρέπει να ζητήσουμε όλοι μας τον Κύριο, ε. Να μετανοήσουμε, να παραδεχτούμε ποιοι είμαστε. Ε, ποιος είσαι? Ένας άνθρωπος στον κόσμο, ξέρετε τι είναι? Το λέει, και έτσι είναι, αδελφοί, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, στο 5ο κεφάλαιο Γαλάτας επιστολή, λέει, φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία. Σελίδα 1032, από το 19. Φανερά, λέει, είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία. Δηλαδή, αν είσαι στον κόσμο λίγο ή πολύ, είσαι μοιχός. Πορνεία. Είτε λίγο, είτε πολύ, είσαι πόρνος. Ακαθαρσία. Είσαι ακάθαρτος. Ασέλγεια. Ιδωλολατρία. Είσαι ιδωλολάτρης. Πολλά είναι σε αυτό που μπορούμε να πούμε. Από τα πιο ασήμαντα πράγματα
μέχρι και τα πιο μεγάλα, μπορεί να γίνουν είδωλα μέσα στην καρδιά μας. Και εμείς όλοι μας είχαμε κάποιο είδωλο. Άλλος είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα καλό, ας πούμε, που δεν φαινόταν τόσο πολύ, το όργανο της μουσικής. Ας με διαψεύσουν η μουσική που είναι εδώ, Ήταν ή δεν ήταν είδωλο? Εγώ να σας πω για την μπάλα. Ήταν ή δεν ήταν είδωλο? Αν δεν ήταν είδωλο, θα σας πω μια από την ομολογία μου. Όταν πήγαμε στην ΑΝ τότε να παίξουμε τον τελικό στο μπάσκετ, ξέρετε τι κάναμε? Εγώ ήμουν εντυμένος ασπρόμαυρος, από πάνω μέχρι κάτω και βαμμένος ασπρόμαυρος. Και μπήκαμε με τη σημαία της ομάδας μας, μπήκαμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κάναμε το γύρο του γηπέδου με τη σημαία και πήγαμε στο κέντρο, την αφήσαμε κάτω και προσκυνήσαμε τη ομάδας. Ήταν ή δεν ήταν είδωλο? Ήτανε, αδερφοί. Και θέλουνε προσοχή, Μπορεί να είναι είδωλο ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι είδωλο ένα ρούχο. Ένα σπίτι. Πολλά μπορεί να είναι είδωλα, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δηλαδή, άμα είσαι μέσα στον κόσμο, είσαι ειδωλολάτρης. Φαρμακεία. Έχθρε. Έρηδες. Σε όλα αυτά, πέφτει ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο, Και πολλές φορές πέφτουν και οι χριστιανοί. Και πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας. Πώς μιλάμε για τον αδερφό μας? Αυτό, αδερφοί, παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας, Πώς μιλάμε για τον αδερφό μας? Ο Νόε είχε τρεις υιούς. Ο ένας ο υιός, όταν τον είδε ότι είχε πει ο πατέρας του και μέσα στο σπίτι του, μέσα στη σκηνή του, είχε βγάλει τα ρούχα, τον είδε, δεν πήγε να το σκεπάσει, να... Αντί να το σκεπάσει, να καθαρίσει και λίγο τη σκηνή εκεί που ήταν, ίσως δεν ήταν και τόσο σε καλή κατάσταση, και να μην μάθει κανένας τίποτα, αυτός βγήκε έξω. Ελάτε εδώ να δείτε τον πατέρα μας. Ελάτε να δείτε τον αδερφό μας. Αυτό είναι σήμερα, την αδερφή μας. Ξέρεις τι έκανε αυτή, ξέρεις τι έκανε αυτός? Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αυτό είναι σαρκικό φρόνημα. Εμάς δεν μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, για να ακολουθούμε σαρκικά φρονήματα, αλλά μας κάλεσε για να ζήσουμε εν πνεύματι. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει πνευματικά, δεν τον πιάνουν αυτά, αδελφοί. Δεν κατηγορεί. Δεν κοιτάει τον άλλον για να τον κατηγορήσει, να βρει κάποιο λάθος πάνω του. Αυτός είναι έτσι. Εδώ έτσι λέει, Έχθρε, έρηδες, ζηλοτυπίε. Και ζηλεύει η αδερφή την αδερφή της, γιατί την ευλόγησε ο Κύριος. Και πολλές φορές γίνεται μάχη σε αυτό, Ζητάς εσύ την ευλογία και έρχεται ένας άλλος και τσάκ, παίρνει την ευλογία που εσύ ζητάς. Και τώρα η καρδιά, τι η καρδιά είναι? Χαίρεσαι που ευλογήθηκε αυτός ή λυπάσαι που ευλογήθηκε? Είναι πνευματική πόλεμη αυτή, αδελφοί. Έρχεται ο εχθρός και σε πολεμάει με τα σαρκικά φρονήματα. Εάν είσαι πνευματικός και φοράς την πανοπλία του Θεού και έχεις την ασπίδα στο χέρι σου, δεν μπορεί να διαπεράσει το βέλος, Γιατί άμα διαπεράσει το βέλος, είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Μετά μπορεί να έρθει και μέσα σου κακία για τον αδερφό. Έχθρα. Πά, με πήρε αυτό στην ευλογία. Λέτε και ο Κύριος είναι φτωχός και δεν μπορεί να ευλογήσει και τους υπόλοιπους, Αυτό έκανε, αδερφή, ο Κάιν. Σε αυτό μην νομίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει και σε εμάς. Έτσι ακριβώς γίνεται. Ευλογήθηκε ο αδερφός αυτού και λέει, γιατί να πάρει αυτό στην ευλογία?
έσπαζε το κεφάλι του γιατί να πάρει την ευλογία αυτός και όχι εγώ. Εάν δεν υπάρχει αυτός, δεν θα έχει σε άλλο να δώσει ο Θεός την ευλογία, θα τη δώσει σε μένα. Και πήγε το θανάτωσε. Βλέπετε αδελφοί, να προσέχουμε. Λέει εδώ, δεν μας παίρνει και ο χρόνος βέβαια, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Εδώ λέει ότι τα αυτά πράττοντες, βασιλεία του Θεού δεν θα δει. Και καλούμεθα αδελφοί να αντισταθούμε. Μπορούμε να νικήσουμε. Γράφω λέει προς εσάς τεχνία, γιατί ενικήσατε. Τι ωραίος λόγος. Ενικήσατε. Και ποια είναι η νίκη, η πίστη ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διατηρήσουμε την πίστη ακέραια, αδελφοί. Πώς λέγαμε και παλιά, να κρατήσουμε τη σημεία ψηλά. Μέσα, στην καρδιά μας, τη σημεία του Ιησού Χριστού ψηλά, αδελφοί. Πρώτη θέση. Και καλά είναι και την τελευταία τη θέση, πάλι αυτός να την έχει. Να μην μπουν και άλλα στοιχεία μέσα, Μπαίνουνε καμιά φορά. Έρχεται ο εχθρός αδελφή τη νύχτα και σπέρνει ζυζάνια, Πρέπει να τα αφαιρέσουμε αυτά. Για να μην χαθεί ο καρπός, Ο καρπός λέει είναι του Αγίου Πνεύματος. Είναι χαρά, αγάπη, ειρήνη. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη. Αυτά δεν τα... Κανένα από αυτά αδελφοί δεν είχε φωλιάσει ποτέ μέσα στη ζωή μας. Παρά μόνον όταν γνωρίσαμε τον Κύριο, όταν αναγεννηθήκαμε. Εγκράτεια. Και η εγκράτεια είναι ένα κλειδί για να έχουμε τα υπόλοιπα. Το έβαλε τελευταίο και όμως είναι το κλειδί, αδελφοί. Εάν δεν είμαστε εγκρατείς, πού να είμαστε εγκρατείς, στο φαγητό. Ναι, και στο φαγητό καμιά φορά πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Όταν είμαστε 20 χρονών, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό τόσο πολύ. Γιατί τρώμε. Εγώ ξέρετε τι έτρωγα 20 χρόνων. Άμα φάω αυτά που έτρωγα 20 χρονών, 150 κιλά θα είμαι σε 2-3 μήνες. Αλλά πρέπει να είμαστε εγκρατείς τώρα. Σε όλα αυτά που διαβάσαμε προηγουμένως, να μην αφήσουμε να μας κυριεύσει κάτι από αυτά. Και αν και έρχεται ο εχθρός και πάλι θέλει να μας δέσει και πάλι θέλει να μας επιστρέψει πίσω. Ορίεται, λέει αδελφοί. Ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Αυτός ορίεται. Δεν είναι ευαρεστείτε με εμάς. Και όταν μας δει λίγο ότι να πάμε προς το χλιαρό, λέει έλα το πουλάκι μου τώρα. Τώρα θα σε πιάσω. Και πρέπει ξανά να αγωνιστούμε αδελφοί και να μπούμε κοντά στη φωτιά. Κοντά στη φωτιά, μέσα στη φωτιά, για να ανάψει και το δικό μας το κάρβουνο και να εκπέμπει η θερμότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη και έλεος και να το ζήσουμε, έτσι να ζήσουμε. Να μην ζούμε με χλιαρότητα, αλλά ένθερμοι χριστιανοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο.